Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάνω σας δείξω πως μπορείτε να φτιάξετε αυτό το υπέροχο πουγκάκι νεσεσέρ. Πλέχεται πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας. Το ύψος το καθορίζετε μόνες σας, το λευκό μέρος, ανάλογα το μήκος που έχουν τα αντικείμενα του νεσεσέρ που θέλετε να βάλετε μέσα. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει για να τα φτιάχνετε και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, όπως όλες γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσείς θέλετε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω και, και στα τέσσερα κανάλια με υπότιτλους. Τι απορία έχετε, όπως γνωρίζετε, μέσα στις ομάδες μου Ειρήνη Λαδά στο Facebook τις λύνουμε, καθώς όσες δεν έχετε Facebook, στο Instagram. Πάμε να το αρχίσουμε. Θα πάρουμε την κλωστή μας και θα πάμε να κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και μετά δύο δάχτυλα τραβάω να κάνω κόμπο. Στη συνέχεια πάμε να κάνουμε 1-2 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα πάω στην πρώτη αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου 2 φορές κυκλικά και θα μπούμε εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι, 2 φορές πάλι κυκλικά μέσα στην τρυπίτσα πάλι, διπλό ποδαράκι. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στη τρυπίτσα και θα κάνω 3 ποδαράκια. 1, 2 και άλλο 1, 3. Στη συνέχεια, 1 αλυσίδα, 2 φορές πάλι κυκλικά, ώστε να μπω ξανά μέσα στη τρυπίτσα και να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Με λίγα λόγια πάω να φτιάξω την καρδιά. 1 αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω μέσα εδώ στη τρυπίτσα και θα κάνω 3 ποδαράκια μονά. 1, 2 και άλλο 1, 3. Στη συνέχεια 2 φορές κυκλικά, ξανά μέσα στην τρυπίτσα θα τραβήξω και θα κάνω 1 διπλό ποδαράκι, 2 φορές ξανά μέσα στην τρυπίτσα θα τραβήξω, θα κάνω άλλο 1 διπλό ποδαράκι. Τώρα 3 αλυσίδες και θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις 2 μπλες με ένα άριχτο. Άλλη μια τέτοια καρδιά, την οποία όμως θα βάλετε μέσα στο βελονάκι και θα την περάσετε, θα κάνετε για να τη βάλετε ακριβώς εδώ επάνω. Τώρα εγώ την καρδιά τη συγκεκριμένη, δηλαδή αυτή εδώ την καρδιά, δεν σας τη δείχνω γιατί μόλις σας την έδειξα. Τώρα τι θα κάνω, θα πάω να κάνω 80 αλυσίδες. 1, 2. Λοιπόν, έκανα τις 80 αλυσίδες μου, δεν το κόβω την κλωστή μου, θα πάω ακριβώς εδώ από κάτω, σε αυτό το σημείο, στη μέση εδώ, και θα πηγαίνω και θα κάνω ένα αλλάξ, μία φορά θα μπαίνω από τη μία μεριά και μία από την άλλη, ξανά το ίδιο. Αυτό θα το κάνω μέχρι να φέρω την αλυσίδα μου σε αυτό εδώ το σημείο. Βλέπετε, το έφερα. Τώρα, εγώ θα αφήσω λίγη κλωστή και θα την κόψω ακριβώς εδώ και την κλωστή αυτή εδώ θα αρχίσω να την περάσω, να την τραβήξω όλη και θα κάνω επανάληψη ό,τι ακριβώς έκανα εδώ, που σημαίνει ότι θα πάω πάλι να κάνω θα πάρω κλωστή και θα αφήσω 1, 2. Θα πάω στην τρίτη αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι και 1, 2, 3 αλυσίδες, 2 φορές κυκλικά, ώστε να μπω μέσα στην τρυπίτσα, να τραβήξω, να κάνω ένα διπλό ποδαράκι, 2 φορές πάλι κυκλικά, ξανά μέσα στην τρυπίτσα, διπλό ποδαράκι πάλι. Θα πάρω κλωστή τώρα να κάνω 3 μονά ποδαράκια. 1, 2 και άλλο 1, 3. Συνεχίζω με 1 αλυσίδα, 2 φορές κυκλικά να μπω πάλι με στην τρυπίτσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. 1 αλυσίδα,
Θα πάρω κλωστή και θα κάνω το ίδιο και στην αντίθετη μεριά. Δηλαδή, θα πάρω κλωστή και θα μπω εδώ δίπλα, εδώ, και θα κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή, δύο. Και άλλο ένα, τρία. Δύο φορές κυκλικά το βελονάκι μου, μέσα στην τρυπίτσα τραβάω διπλό ποδαράκι. Δηλαδή, δύο φορές κυκλικά μέσα τραβάω, παίρνω κλειστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, παίρνω κλειστή τις άλλες μου δύο και τις δύο τελευταίες. Και μετά, μία, δύο, τρεις αλυσίδες, ξανά μέσα στην τρυπίτσα τραβάω, παίρνω κλειστή, κλείνω και τις δύο μου με ένα άριστο και παίρνω μέσα, ώστε να πάω να κόψω. Τώρα εγώ πάω να ασφαλίσω τις θηλιές μου και να ράψω και το λουλούδι, την καρδιά, συγγνώμη, για να το ολοκληρώσουμε. Τώρα θα κάνουμε, θα πάρουμε την καρδιά και θα πάω κρυφώς εδώ σε αυτό το σημείο να τη ράψω. Θα πάω εγώ να τη ράψω σιγά σιγά και μετά θα σας πω πώς τελειώνει το σχέδιό μας. Βλέπετε έτοιμο το νεσεσέρ, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα και το σουρώνετε τραβώντας τις δύο αλυσίδες και με ένα φιόγκο είναι έτοιμο. Ελπίζω να σας άρεσε, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας!